Από νωρίς το απόγευμα στην Πειραιώς επικρατούσε κλίμα εφορίας, αισιοδοξία και προσμονή για ένα καλό αποτέλεσμα. 20 λεπτά μετά τις 6 ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναχώρησε μαζί με τη σύζυγό του από το σπίτι του στο Λυκαβητό με προορισμό τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, όπου έφτασε χαμογελαστός 10 λεπτά αργότερα. Η υπομονή κράτησε μέχρι τις 7, οπότε ανακοινώθηκαν τα πρώτα αποτελέσματα από τη δημοσκόπηση εξόδου. Αμέσως ξεσπούν οι πρώτοι πανηγυρισμοί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο γραφείο του στον τρίτο όροφο του κτηρίου και παρακολουθεί ταυτόχρονα τη ροή των αποτελεσμάτων και το παιχνίδι του Ολυμπιακού στον τελικό της Γιουρολίγκα. Λεπτό προς λεπτό, κάλπι με κάλπι, οι πανηγυρισμοί μέσα και έξω από το κτίριο δυναμώνουν για να κορυφωθούν γύρω στις 9, οπότε η θριαμβευτική νίκη κλείδωσε ανεπιστρεπτή. Στο ημίχρονο του αγώνα, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κάνει την πρώτη του δήλωση. Η ελπίδα νίκησε την απεσιοδοξία. Και η ενότητα νίκησε το διχασμό. Χωρίς αμφιβολία, ο πολιτικός σεισμός που εκδηλώθηκε σήμερα μας καλεί όλους να επιταχύνουμε την διαδικασία για οριστική κυβερνητική λύση στον τόπο, ώστε η πατρίδα μας να έχει το συντομότερο δυνατόν έμπειρο χέρι στο τιμόνι της. Όλη η Ελλάδα είναι μπλε, φωνάζουν οι υποστηριχτές της Νέας Δημοκρατίας που συγκεντρώθηκαν εδώ στα γραφεία του κόμματος στην Πειραιώς. Το αποτέλεσμα ήταν πέραν πάσης αμφιβολίας, πάνω από οποιαδήποτε προσδοκία. Αυτά που μου πρόσφερε τόσα χρόνια, να συνεχίσει με τρίτεκνη, έχω τρία παιδιά, δεν έχω βιώσει ούτε τη φτώχεια, ούτε την κακουχία. Και νιώθω και ασφαλής με αυτόν τον Πρωθυπουργό. Θα νιώθω έβρα ασφαλής. Μακάρι να βγαίνει για όλα τα χρόνια. Εγώ, επειδή έχω δουλειά που βλέπω πολύ κόσμο, είχα την αίσθηση ότι θα βγει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν το περίμενα. Ήταν πολύ ευνηδιαστικό αποτέλεσμα. Αλλά πιστεύω ότι είναι καλό για τη χώρα, γιατί θα γίνουν δεύτερες εκλογές, θα υπάρξει αυτοδυναμία με το συν 40-170 βουλευτών και θα γίνουν μεγάλες αλλαγές στη χώρα που το έχει ανάγκη. Το πλήθος παραλυρεί μόλις ο Μητσοτάκης εμφανίζεται στο προάβλιο του οικήματος. Είναι μια νίκη μιας πιο φωτεινής Ελλάδας απέναντι στην γκρίζα Ελλάδα που κάποιοι επιχείρησαν να παρουσιάσουν. Και αμέσως έστρεψε τον προβολέα στην επόμενη μέρα. Αλλά από αύριο μας περιμένει πολλή δουλειά. Θα προχωρήσουμε σταθερά, τολμηρά και μπροστά για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτό το σημαντικό πρώτο βήμα το οποίο κάναμε σήμερα και να είμαστε οι οριστικοί νικητές για να συνεχίσουμε τη σημαντική δουλειά που έχουμε αναλάβει. Μια μάχη τελείωσε, μια άλλη αρχίζει για τη Νέα Δημοκρατία που μπαίνει στον αγώνα των επαναληπτικών εκλογών με το μαξιλαράκι του 41%.